Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Χρήστος Αφουδάκης. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα. Τι έγινε, ναι, ρε, πώς είσαι? Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν είναι άδικο αυτό που λέω. Δηλαδή. Ναι, ναι. Να παίξει. Και την χάνει κιόλας εγώ την πρώτη μου μεγάλη διοργάνωση. Να την έχω παίξει στην Βουδαπέστη το 2001, όταν ήμουν 17 χρονών. Και όντως ήταν ένα πρωτόγνωρο θέμα για μένα, γιατί η πιστήνα είναι αυστηρικά γεμάτη, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Είναι το εθνικό του σπορ. Και εντάξει, για μας είναι όντως κάτι. Μια πάρα πολύ καλή εμπειρία και πρωτόγνωρη. Mm-hmm. Περίμενε τώρα, μετά ξαναπαίξαμε το 2003 εκεί που βγήκαμε τέταρτη, στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο παίξαμε στη Βαρκελόνη το 2003. Ναι. Ναι, 2001 είχαμε παίξει. Βέβαια, δεν είχαμε παίξει, σωστό, σωστό. Ναι. Ήταν, που ήταν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα τότε. Ναι, τι, Χριστό, τώρα εσύ είσαι μπαροτοκαμισμένος και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο, είσαι αρχηγός αυτής της ομάδας, την τζεκάρεις, μπορεί να την τζεκάρεις καλύτερα από τον καθένα. Κάναμε μια πολύ καλή παρουσία στο Πορτουγκαλέτε, κάναμε καλές παρουσίες στο τουρνουά στη μνήμη του Νόντα τις τελευταίες μέρες. Χθες φέραμε μια ισοπαλία με τους Ισπανούς, νικήσαμε τους Ιταλούς, φέραμε ισοπαλία με τους Κροάτες και κάναμε μια βαριά ήττα με τους Σέρβους. Τι είναι ο απολογισμός ο δικός σου? Εντάξει, νομίζω ότι ο απολογισμός είναι σίγουρα θετικός, γιατί καταρχήν όλες οι ομάδες πλέον όχι απλά, έχω την εντύπωση δηλαδή, ότι όχι απλά μας υπολογίζουν, θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο μας έχουν αρχίσει και να μας φοβούνται. Σίγουρα το γεγονός ότι χάσαμε με ένα μεγάλο σκορ από τους Σέρβους είναι κάτι το οποίο περισσότερο αδικεί τους εαυτούς μας, αλλά χωρίς να αποτελεί μια δικαιολογία, να επισημάνω ότι, γιατί ο κόσμος προφανώς δεν το ξέρει, ότι οι Σέρβοι ήταν το μόνο παιχνίδι στο τουρνουά που παίξανε με όλους τους παίχτες. Mm-hmm. Δηλαδή στα υπόλοιπα παιχνίδια, με όλους τους βασικούς. Δηλαδή στα υπόλοιπα παιχνίδια, τουλάχιστον 4-5 βασικοί ήταν εκτός. Και καταλαβαίνεις ότι είχαν και μπορεί να ήταν πιο ξεκούραστοι, μπορεί να έχουν 1000-2. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, θα έλεγα, και ενώ του Ευρωπαϊκού Αθλήματος. Σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί φαίνεται και από τα τουρνουά ότι οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Σωστό. Και δεν μπορείς να έχεις, να προδικάσεις κανένα αποτέλεσμα πριν τελειώσει το παιχνίδι, πριν αποκτήσεις, θα έλεγα, η λήξη του, η εικόνα της λήξης. Γιατί και ας πούμε το παιχνίδι με την Ισπανία που είχαμε ισοπαλία και με τους Κροάτες είμαστε συνέχεια μπροστά στο σκορ. Οι Κροάτες, μην ξεχνάμε ότι είναι χρυσή Ολυμπιονίκης. Το 2012 πέρσι βγήκανε τρίτη στο παγκόσμιο. Mm-hmm. Οι Ισπανοί, εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι μια παραδοσιακή δυναμική ομάδα. Ναι, μια και με ιδιαίτερο στυλ κιόλας πάντοτε. Ναι, όπως επίσης και οι Ιταλοί τα τελευταία χρόνια από τότε που έχει πάει ο Σάντρο καμπάνια παρουσιάζονται πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και έχουν διεκδικήσει και μετάλλια τα τελευταία χρόνια στην τετράδα συνέχεια. Αλλά σίγουρα σε μια επίσημη διοργάνωση χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσοχή, γιατί είναι αυτό που σου λέω, ότι οι διαφορές των ομάδων πλέον δεν είναι τόσο μεγάλες και μπορούν να συμβούν τα πάντα. Οπότε αν τυχόν όσο δυνατόν πιο έτοιμοι είμαστε και πιο συγκεντρωμένοι, πιστεύω ότι θα αυξήσουμε τις πιθανότητες μας για να κάνουμε κάτι καλό. Χριστάκη, είμαστε σε έναν όμιλο με το Μαυροβούνιο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Αρχίζει το έργο 14 Ιουλίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα από την είναι. Πρώτο μάτς με το Μαυροβούνιο, προκρίνονται οι πρώτες τρεις ομάδες. Ο πρώτος πηγαίνει απευθείας στη μεθεπόμενη φάση. Οι υπόλοιποι θα παίξουν στον πρώτο γύρο. Μπράβο. Τώρα εντάξει, τις ομάδες ξέρουμε, όπως είπες και εσύ, και μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση τώρα για τον όμιλο, έτσι, για να μείνουμε λίγο. Εμείς η προσπάθεια που θα κάνουμε είναι να πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά γίνεται στον όμιλο αυτών, για να αποφύγουμε, θα έλεγα, δυνατούς αντιπάλους από τον άλλο όμιλο. Στον οποίο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι Σερβία, Ουγγαρία, Γερμανία, Κροατία, Γαλλία, Ισπανία, εκ πρώτης όψης, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο εκ πρώτης όψης και εκ τελευταίας. Ο άλλος όμιλος είναι πιο δυνατός, ναι, πιο βαρβάτος. Ναι, είναι ακριβώς έτσι, και εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Πρέπει να πλασαριστούμε όσο το γίνεται ψηλότερα, για να αποφύγουμε, όπως είπα, χιαστή παιχνίδια τα οποία θα μας φέρουν, θα έλεγα, μεγάλη δυσκολία. Σίγουρα το καλύτερο απ' όλα
το ιδανικό θα έλεγα να βγούμε πρώτοι στον όμιλο. Δεν είναι απίθανο, γιατί από πέρσι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα αρχής γενομένης από το Μαυροβούνιο, που πέρσι το Παγκόσμιο ήταν η πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου και κερδίσαμε. Και όντως πέρσι στο Παγκόσμιο καταφέραμε και με την Ισπανία μέσα, που ήταν και στην έδρα της παιχνίδια, καταφέραμε να βγούμε πρώτοι. Δεν είναι εύκολο, δεν πρέπει να είναι, θα έλεγα, και ο απόλυτος στόχος μας στην πρώτη φάση, γιατί δεν μπορείς να απογοητεύεσαι σε μια πιθανή ή σε μια πιθανή νίκη. Δηλαδή, σίγουρα καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να βγούμε πρώτοι στον όμιλο για να αποφύγουμε όλα τα χιαστή, να αποφύγουμε δύσκολο χιαστή παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, ό,τι και αν προκύψει μέσα κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών του ομίλου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε δύο ομάδες όπως είναι η Ρωσία, η Ρουμανία επίσης. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο ακίνδυνες ομάδες. Και όταν καμιά φορά και στο υποσυνείδητο του αθλητή, όταν νομίζεις ότι είναι να κάνεις, έχεις να παίξεις με ομάδες πιο εύκολες, λειτουργεί και αρνητικά, ναι. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αναγκαστικά θα γίνω γραφικός τώρα, πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όχι, σωστή είναι η γραφικότητα, όχι έτσι είναι. Που το λένε όλοι, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις με τέτοιες ομάδες στον όμιλο, πρέπει να κοιτάς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Για τους λόγους που σου είπα πριν, ότι δεν μπορείς να πεις εντάξει, καλή Μαυροβούνη, ναι, να πάω πίσω, αλλά εντάξει, μου απέξω λίγο χαλάρα με τους Ρώσους ή με τους Ρουμάνους ή με τους Γεωργιανούς, γιατί μπορεί να την πατήσει από εκεί που δεν το περιμένεις και νομίζω ότι θα ήταν πολύ κρίμα. Από εκεί πέρα, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω περαιτέρω προβλέψεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις είναι πολύ σημαντικό το πώς θα καταλήξει ο όμιλος. Ναι, το βέβαιο είναι ότι αφού μείναμε πίσω μερικά χρόνια πριν και χάσαμε διοργανώσεις, τώρα εγώ θα μείνω σε εκείνο που είπες και στην αρχή, ότι έχουμε επιστρέψει δυνατά, έφυγαν οι παλιοί, και δεν λέω ότι οι παλιοί έφταιγαν που μείναμε πίσω, οι παλιοί άλλωστε. Καλά, σε καμία περίπτωση. Άλλη μόνο, εσύ είσαι στην εθνική ομάδα κοντά στα 15 χρόνια και ξέρεις πολύ καλά το πόσο καλή υπήρξε αυτή η ομάδα στη δεκαετία του 2000 και κυρίως το πρώτο κομμάτι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια καινούργια ομάδα, η οποία ουσιαστικά αρχίζει να γράφει τη δική της ιστορία πια. Ναι, πιστεύω είναι όπως είναι, όπως το λες, και θα συμπληρώσω εγώ ότι αν τυχόν εμφανιστούμε έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, να την εικόνα που δείχνουμε έτσι όπως έχουμε συνηθίσει στον κόσμο να μας βλέπει, τον κόσμο του πόλου κυρίως, γιατί ο κόσμος εδώ μας κυρίως φαντάζομαι τώρα στην τηλεόραση, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι τα τεχνικά στην τηλεόραση, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να μας βλέπει ο κόσμος, αν παρουσιάσουμε την ίδια εικόνα, προσθέτοντας βέβαια λίγο και τις συγκυρίες και την τύχη που θα κάθε ομάδα και κάθε αθλητής χρειάζεται να την έχει με το μέρος του, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι καλό. Μάλιστα. Έχω αυτή την εντύπωση. Μακάρι. Άντε, καλή συνέχεια, Χρήστο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.